Βρισκόμαστε σήμερα εδώ φοιτητές από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο έως και την Αθήνα, έως και την Κρήτη. Σήμερα εδώ χτυπάει η καρδιά των φοιτητών όλης της Ελλάδας. Είμαστε εδώ που πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητοποίηση στη Φιλοσοφική Σχολή με σύνθημα «Θέλουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές». Είναι σήμερα εδώ οι φοιτητές του φυσικού του ΕΚΠΑ που έκαναν το πρώτο διαζώσεις μάθημα ανοίγοντας το δρόμο για να πραγματοποιηθούν δεκάδες μετά από αυτό. Είναι σήμερα εδώ οι διοκόμενοι φοιτητές του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, οι φοιτητές μουσικών σπουδών που έγραψαν τραγούδια για τους αγώνες μας, οι φοιτητές ιατρικής που ρίχτηκαν εθελοντικά στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας. Εδώ σήμερα χτυπάει η καρδιά των φοιτητών της ΣΥΡΟΥ, που οι φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις τους έκαναν το γύρο της χώρας, φοιτητές από δεκάδες συλλόγους που βγήκαν μπροστά για να οργανώσουν τον αγώνα για ασφαλές άνοιγμα των σχολών, φοιτητές που συγκρότησαν επιτροπές στο έτος και στο τμήμα τους για να οργανώσουν τη διεκδίκηση κόντρα στα οξυμένα προβλήματα που συσσωρεύονται στις σπουδές μας. Και σήμερα με τη φωνή μας φωνάζουμε δυνατά, ως εδώ, παίρνουμε τις σπουδές και τις ζωές μας πίσω. Μετά από ένα χρόνο πανδημίας, κλειστών σχολών, ανασφάλειας και άγχους για το μέλλον μας, η παρουσία μας εδώ είναι η απόδειξη ότι ο συλλογικός αγώνας είναι ανίκητος. Γιατί σήμερα, μετά από την προσπάθεια πρωτοπόρων φοιτητών σε όλη τη χώρα, μετά από γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις συντονισμού, ανοιχτά διοικητικά συμβούλια και έναν αγώνα μηνών, είναι γεγονός η πρώτη πανελλαδική συνάντηση φοιτητών, φοιτητικών συλλόγων και επιτροπών. Και από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε πιο δυνατοί, με πείρα και συμπεράσματα που από αύριο θα μπουν στη φαρέτρα μας για να παλέψουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Και αυτό γιατί κάναμε την αγωνία για τις σπουδές και το μέλλον μας όπλο διεκδίκησης. Γιατί δεν μείναμε ο καθένας μόνος του να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με σκυμμένο κεφάλι. Τα συσσωρευμένα προβλήματα με την τηλεκπαίδευση μέσα σε ένα χρόνο κλειστών σχολών, οι οικονομικές δυσκολίες, οι δικές μας και των οικογενειών μας, οι αρνητικές συνέπειες του εγκλεισμού, ήταν οι κοινές μας αγωνίες που μας οδήγησαν να διαμορφώσουμε διεκδικήσεις, αιτήματα και δράσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά εάν εξ αρχής είχαμε συμβιβαστεί με την κατάσταση που επικρατεί, με την πολιτική των κυβερνήσεων που διαμορφώνει για τις σπουδές και το μέλλον μας ακόμα χειρότερους όρους. Αν δεν είχαμε εξ αρχής πάρει την κατάσταση στα χέρια μας. Εμείς όμως διαμορφώσαμε διεκδικήσεις, αιτήματα, συνθήματα που αποτύπωναν και αποτυπώνουν τον προβληματισμό και τις ανάγκες των φοιτητών όλης της χώρας. Το θέλουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές, πάρτε μέτρα να ανοίξουν οι σχολές, που το φώναξαν χιλιάδες μετά την έναρξη της καμπάνιας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών με τίτλο «Ένας χρόνος κλειστά πανεπιστήμια ως εδώ», είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε κάθε τμήμα και σχολή, οι αγωνιστές συνδικαλιστές, φοιτητές σε κάθε έτος, πήραν πάνω τους την υπόθεση της οργάνωσης του αγώνα. Επεξεργάστηκαν πλαίσια πάλης και διεκδικήσεις που έδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τι ζητάμε οι φοιτητές σήμερα. Εξέθεσαν την κυβέρνηση και τις διοικήσεις για τη στάση τους μπροστά στις ανάγκες μας. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίσαμε να είμαστε πιο πολλοί σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι έκαναν το βήμα συμφοιτητές μας που το προηγούμενο διάστημα δεν γνώριζαν τι είναι ο φοιτητικός σύλλογος. Δεν συμμετείχαν στις συλλογικές διαδικασίες, δεν είχαν σκεφτεί την ανάγκη να παλέψουν. Πολλοί από αυτούς τώρα βλέπουν διαφορετικά το παρόν και το μέλλον τους. Βλέπουν τη λύση στη διεκδίκηση για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη και μας τα στερούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, φοιτητές πρώτου και δευτέρου έτους γνωρίστηκαν με τους συμφοιτητές τους. Έμαθαν ότι δεν είναι μόνοι τους, συγκρότησαν στα έτη τους επιτροπές, βρήκαν το δρόμο για να οργανώσουν τον αγώνα τους σε αυτές τις νέες και δύσκολες συνθήκες. Οργανώσαμε σχέδιο δράσης για να εξυπηρετούνται οι στόχοι και οι διεκδικήσεις μας. Έτσι ξεκινήσαμε δίνοντας το στίγμα για την ανάγκη να ανοίξουν οι σχολές με μέτρα προστασίας μέσα από κινητοποιήσεις που εξαπλώθηκαν σαν κύμα σε όλη τη χώρα. Αξιοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ενημέρωση των συμφοιτητών μας, για να βρεθούμε και να συζητήσουμε όλοι μαζί, σε μαθήματα, διαζώσεις, διαδικτυακά και άλλα. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε το κάλεσμα πλατιά και έγιναν μαζικά, μαχητικά συλλαλητήρια σε περισσότερες από 25 πόλεις για 3 μήνες. Έγιναν στις σκέψεις συντονισμού των φοιτητικών συλλόγων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού, ενώ συνεχίζονται μέχρι και σήμερα γενικές συνελεύσεις, ενημερώσεις από συνδικαλιστές σε όλα τα έτη, κινητοποίησης από τη διοίκηση της κάθε σχολής έως το Υπουργείο για τις κλινικές, για τις πρακτικές ασκήσεις, για τα εργαστήρια, για όλα τα προβλήματα που μας δένουν τα χέρια.
Δώσαμε έκφραση στην ανάγκη μας για κοινωνική συναναστροφή και ψυχαγωγία που εδώ και μήνες καταπιέζεται μέσα από πολύμορφες πρωτοβουλίες όπως η μουσική διαμαρτυρία των συλλόγων της Αθήνας, από κοινού με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, όπως ο αγώνας δρόμου των φοιτητικών συλλόγων του ΕΚΠΑ. Τα συνθήματα και τα αιτήματά μας αναδεικνύουν την πολιτική που είναι υπεύθυνη για τα εμπόδια στις σπουδές και τις ζωές μας. Και αυτό είναι σημαντικό, ώστε η προσπάθειά μας να είναι αποτελεσματική. Ο αγώνας μας να δυναμώνει, να διατηρεί ξεκάθαρους τους στόχους του, να εντάσσονται σε αυτόν περισσότεροι φοιτητές, να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες που θα προκύπτουν, χωρίς να πέφτουμε σε αδιέξοδο. Κάναμε εξ αρχής ξεκάθαρο ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κρατάει τις σχολές μας κλειστές, την ίδια ώρα που προχωρά στο άνοιγμα μια σειρά δραστηριοτήτων. Κουρελιάσαμε το επιχείρημα «Δεν υπάρχει τρόπος να ανοίξουν με ασφάλεια οι σχολές», γιατί την ίδια ώρα που το Υπουργείο σηκώνει τους ώμους για τη δική μας ανάγκη να γυρίσουμε στα αμφιθέατρα, έχει αφήσει διάπλατα ανοιχτές τις πόρτες των πανεπιστημίων, στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, σε όσους παρακολουθούν επιπληρωμή προγράμματα. Βαρεθήκαμε να μετράμε τα εκατομμύρια που δίνονται για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας στον ΑΕΗ, που τελικά τυχαίρονται μόνο λίγοι. Μπουχτίσαμε πια να χρηματοδοτείται η πανεπιστημιακή αστυνομία, η διαφήμιση των σχολών, η ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δράσης, αλλά όχι η ουσιαστική τους αναβάθμιση, για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε με ασφάλεια στις νέες συνθήκες, με κατάλληλους χώρους και υποδομές, με διδακτικό προσωπικό. Γι' αυτό ξεκινώσαμε την κυβερνητική πολιτική που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας ελίτ πανεπιστημίων που θα είναι απρόσιτα για τα παιδιά λαϊκών οικογενειών και την παράλληλη υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο ίδιο νομοσχέδιο προωθήθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά και η περαιτέρω αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων. Δεν τσιμπήσαμε στην προσπάθεια όσων θέλουν να βάλουν τον αγώνα μας στο χέρι. Γιατί ξέρουμε καλά ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν η μία μετά την άλλη, το ίδιο και οι υπουργοί, οι νόμοι τους όμως μένουν. Και ο καθένας χτίζει πάνω στο έδαφος που άφησαν οι προηγούμενοι για ένα πανεπιστήμιο ακόμα πιο μακριά από τα όνειρα και τις ανάγκες μας. Ο τσακωμός της τωρινής με την προηγούμενη κυβέρνηση για τα μάτια του κόσμου δεν μας ξεγελά, δεν μας ξεγέλασε. Μαζί έκτισαν το πανεπιστήμιο επιχείρηση και μετέτρεψαν τους φοιτητές σε πελάτες μέσα σε αυτό. Γι' αυτό συμφωνούν στη θωράκισή του από οποιοδήποτε φωνή διεκδίκησης και τσακώνονται για το ποιος θα διευθύνει το νέο σώμα καταστολής. Είδαμε άλλωστε και τα πρότυπά τους από το εξωτερικό. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και το δυναμικό τους, αντί να συνεργάζονται για την προαγωγή του εμβολίου, να το αντιμετωπίζουν σαν προϊόν, να πασχίζουν να το πουλήσουν, αφού το έχουν ήδη πατεντάρει οι φαρμακοβιομήχανοι. Αχρηστεύσαμε με αυτόν τον τρόπο την εκστρατεία συκοφάντησης που εξαπέλυσε η κυβέρνηση και όλα τα στηρίγματα. Η συντονισμένη προσπάθεια να φορτωθούμε εμείς και οι εργαζόμενοι που διεκδικούν την ευθύνη για την τραγική εξέλιξη της πανδημίας έπεσε στο κενό. Γελιοποιήσαμε τα επιχειρήματα που χαρακτήριζαν τους φοιτητές υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής, των κλειστών πανεπιστημίων, του νομοσχεδίου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Με τη δράση τους, οι φοιτητικοί μας σύλλογοι απάντησαν στην εκ του πονηρού συζήτηση για πάταξη της ανομίας που καλλιεργήθηκε, αξιοποιώντας ακόμη και μεμονωμένες ενέργειες ομάδων που όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα και τους συλλόγους, αλλά στρέφονται οι ίδιοι ενάντια στη δράση μας και στην πάλη μας. Είχαμε και έχουμε στο πλευρό μας καθηγητές, εργαζόμενους υγειονομικούς που αναγνώρισαν τα δίκαια αιτήματά μας και τα έκαναν δικά τους. Το νομοσχέδιο, πριν ακόμα φτάσει στη Βουλή, είχε καταδικαστεί από σύσσωμα με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλο το λαό. Δώσαμε συνέχεια, συντονίζοντας την πάλη μας με τους καθηγητές και τους εργαζόμενους των σχολών μας, για να μπλοκάρουμε την εφαρμογή του νόμου, την είσοδο της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Γιατί το πανεπιστήμιο, άλλωστε, είμαστε όλοι εμείς, οι φοιτητές, οι διδάσκοντες, οι εργαζόμενοι. Και όχι το Υπουργείο, η Αστυνομία και οι επιχειρήσεις. Βρήκαμε στήριξη από τους εργαζόμενους, τα ταξικά σωματεία, που όχι μόνο πρώτα καταδίκασαν και ξεμπρόσχεσαν το όργιο καταστολής σε βάρος φοιτητών, αλλά πάλεψαν και παλεύουν για την κάλυψη των αναγκών της νεολαίας. Βρεθήκαμε μαζί τους στο δρόμο, σε κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια σε πόλεις όλης της χώρας. Από τη δική τους προσπάθεια, αντλούμε δύναμη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Όπως όλο το προηγούμενο διάστημα διαδηλώσαμε μαζί τους, όπως την Πρωτομαγιά του 2020 από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, δώσαμε εικόνες που έστειλαν το μήνυμα σε όλο τον κόσμο και έδωσαν μεγάλη ανάταση, έτσι συνεχίζουμε και φέτος. Φέτος που η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο χτύπημα στα δικαιώματά μας. Με την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις μαζί με επιχειρηματικούς ομίλους περιγράφουν ως ευελιξία στην αγορά εργασίας. Και σημαίνει για εμάς να δουλεύουμε 9 και 10 ώρες ανά τρίμηνο ή εξάμηνο χωρίς πληρωμή, γιατί στο μέλλον θα μειώνεται ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος, θα δίνονται ρεπό.
για να εξυπηρετούνται δηλαδή οι ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων, να διαλύεται η κοινωνική ζωή, η φυσική αντοχή, ο απαραίτητος χρόνος για εμάς για ξεκούραση και ψυχαγωγία. Είναι πρόκληση δηλώσει του Υπουργού Εργασίας Χατζηδάκη ότι το νέο νομοσχέδιο θα διευκολύνει τους νέους ανθρώπους και συγκεκριμένα τους φοιτητές που παίρνουν φοιτητική άδεια για να δώσουν εξετάσεις. Δεν έχουν πάρει εδώ και καιρό ούτε ένα μέτρο στήριξης για τους χιλιάδες από εμάς που αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές και τώρα τολμούν να παρουσιάζουν ως θετική την κατάργηση του 8ωρου με το επιχείρημα ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε φοιτητική άδεια, γιατί θα έχουμε δουλέψει 40 ώρες για 4 μέρες και άρα θα έχουμε άδεια την Πέμπτη. Γι' αυτό στις 6 Μάη, μέρα απεργίας, θα βρεθούμε στο δρόμο στο πλευρό των συναδέλφων μας εργαζόμενων, των σωματείων, των γονιών μας, των καθηγητών μας. Θα τιμήσουμε στην πράξη την εργατική πρωτομαγιά, δυναμώνοντας τον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα της γενιάς μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μέσα σε δύσκολες συνθήκες πανδημίας και κλειστών σχολών, καταφέραμε να δείξουμε μέρος της δύναμής μας, όμως υπάρχουν σήμερα τεράστιες αναξιοποιητές δυνατότητες. Οι αγώνες μας μπορούν να πάρουν νέα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι πολλοί οι συμφοιτητές μας που ακόμη και σήμερα δεν βλέπουν τη διέξοδο στα προβλήματά τους, δεν πιστεύουν στη δύναμη που όλοι μαζί έχουμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη οι προβληματισμοί όλων να βρίσκουν αποκούμπι στη δράση των φοιτητικών συλλόγων, ώστε να κάνουν και άλλοι ένα βήμα πιο κοντά στη συλλογική διεκδίκηση. Για το σκοπό αυτό, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ώστε να μαζικοποιηθούν διαδικασίες και οι πρωτοβουλίες του αγώνα μας, όσα έκαναν φοιτητικοί σύλλογοι το προηγούμενο διάστημα, με διαζώσεις γενικές συνελεύσεις, διαδικτυακές συζητήσεις, πλήθος διαφορετικών πρωτοβουλειών. Έτσι έσπασε και η αδράνεια, η σιωπή νεκροταφείου που προσπαθούσαν και προσπαθούν να επιβάλλουν σε ορισμένους συλλόγους οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες των διοικητικών συμβουλίων, που είναι οι περισσότερες εξαφανισμένες εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Παλεύουμε λοιπόν να γίνουν περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι που μπαίνουν μπροστά για το άνοιγμα των σχολών, για να γίνουμε ξανά φοιτητές. Σύλλογοι που, όπως αποδείχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, διεκδικούν και δεν προσκυνάνε την αντιεκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλεύουμε να πλειοψηφίσουν οι φωνές που απορρίπτουν την πολιτική που θέλει εμάς στο σπίτι και την αστυνομία στις σχολές. Ήδη προχωράει για το σκοπό αυτό σε πολλά τμήματα η διαμόρφωση επιτροπών με αιτήματα πάλης που συμπεριλαμβάνουν και τα συγκεκριμένα προβλήματα του κάθε έτους και της σχολής και το γεγονός αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης. Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για διαζώσεις καταστολή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γι' αυτό κρατάει εμάς μακριά από τις σχολές μας, αλλά ετοιμάζεται να εγκαταστήσει την αστυνομία. Θέλει να βρούμε τα πανεπιστήμια χειρότερα από ό,τι τα αφήσαμε το Μάρτιο του 2020, οπότε και έκλεισαν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τις σπουδές και τις σχολές μας πίσω στα χέρια μας και να τις χαλάσουμε τα σχέδια. Για να γυρίσουμε στα αμφιθέατρα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με σχέδιο στην ευθύνη της κυβέρνησης για να καλυφθούν τα τεράστια κοινά που έχουν συσσωρευτεί στις σπουδές μας. Γιατί φοιτητές σε όλη τη χώρα, για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο, είμαστε αυτή τη στιγμή με δεμένα τα χέρια. Χιλιάδες έχουν ξενικιάσει τα σπίτια τους, παρατείνοντας έτσι το χρόνο σπουδών τους. Αντιμετωπίζουν επιπρόσθετους αποκλεισμούς εξαιτίας των μέτρων της κυβέρνησης να πετσοκόψει και άλλο τα κριτήρια των μετεγγραφών, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα όνειρα για σπουδές, αφού δεν μπορούν να συντηρηθούν σε άλλη πόλη από αυτή της κατοικίας τους. Πρωτοετής δεν έχουν μπει ποτέ σε αμφιθέατρο. Δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν καν το αντικείμενο της σχολής στην οποία πέρασαν. Δεν έχουν δει από κοντά τους συμφοιτητές τους. Τελειόφοιτοι είναι εγκλωβισμένοι για δεύτερη χρονιά, χωρίς να μπορούν να πάρουν πτυχίο, επειδή δεν πραγματοποιούνται εργαστήρια, πρακτικές και κλινικές ασκήσεις. Εδώ και ένα χρόνο, τα εργαστηριακά μαθήματα στην πλειοψηφία τους έχουν μετατραπεί σε θεωρητικά, με αποτέλεσμα μηχανική, χημική, φυσική, φοιτητές σε όλα τα τμήματα της χώρας να μην έχουν κάνει όπως πρέπει ούτε μια εργαστηριακή άσκηση. Οι διαπιστώσεις για τον αντικατάστατο της διαζώσης διδασκαλίας που επιστρατεύει η κυβέρνηση για να μας χρυσώσει το χάπι δεν μπορούν να σκεπάσουν τις τεράστιες ευθύνες της. Οι μάσκες έχουν πέσει. Αν ο στόχος τους ήταν η προστασία της υγείας μας, θα εξασφάλιζαν πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τις σχολές και τις εστίες, διενέργεια τακτικών δωρεάν τεστ, διδάσκοντες και εργαζόμενους επαρκείς για να καλύψουν τις νέες ανάγκες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, όπως και όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινούνται με γνώμονα την κάλυψη των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι των δικών μας αναγκών. Γι' αυτό εμείς με τον αγώνα μας θα πάμε κόντρα στο Πανεπιστήμιο της Καταστολής, της Αστυνομοκρατίας, που προωθούν για να σταματήσουν τη διεκδίκηση. Χθες άλλωστε ήταν τα μαθητοδικεία, η καταστολή σε αντιπεριαλιστικά συλλαλητήρια, η απαγόρευση των απεργιών και σήμερα είναι η εισβολή της αστυνομίας στο Απιθύτα, η περικύκλωση των ιδρυμάτων μας από αστυνομικές δυνάμεις, η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων, το ξύλο σε οικογένειες στη Νέα Σμύρνη. Το λέμε ξεκάθαρα και από αυτό το βήμα.
ούτε σκέψη για νέο νομοσχέδιο. Οι σχολές μας δεν θα παραμείνουν κλειστές ώστε να προχωράνε ενόχλητη κυβερνητική πολιτική που σαρώνει τα δικαιώματά μας. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι του προηγούμενου νόμου, ετοιμάζουν καινούριο. Εφαρμόζουν ήδη την ενισχυμένη αξιολόγηση των τμήματων και τη σύνδεση αυτής με τη χρηματοδότησή τους, με ορίζοντα να οδηγήσουν πολλά τμήματα μέχρι και στο κλείσιμο. Προχωρούν ένα βήμα παραπέρα την παράδοση της απαξιωμένης φοιτητικής μέριμνας στους εργολάβους και στους ιδιώτες, βάζουν και άλλα εμπόδια κόφτες στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς, παιδιά λαϊκών οικογενειών, για να σπουδάσουμε, θεσπίζοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής ήδη από φέτος που τα σχολεία έμειναν κλειστά, πετσοκόβοντας τον αριθμό των μετεγγραφέντων. Ενισχύουν την κατηγοριοποίηση των τμήματων μετά και την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων, εγκαινιάζοντας προγράμματα τριετούς φοίτησης. Μπαίνουμε μπροστά για να υπερασπιστούμε τους φοιτητικούς συλλόγους, τις συλλογικές διαδικασίες που είναι το όπλο μας για να προωθηθεί η διεκδίκησή μας. Με τον νόμο που ψήφισαν, φωτογραφίζουν ως εγκληματικές τις διαδικασίες και τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων, προβλέποντας ποινές μέχρι και φυλάκιση. Ετοιμάζουν νέα μέτρα παρέμβαση στις διαδικασίες μας, ακόμα και τη θέσπιση ενιαίου ψηφοδελτίου στις φοιτητικές εκλογές, για να χτυπήσουν τον προβληματισμό, τη διεκδίκηση, για να εξασφαλίσουν την ανοχή στην πολιτική τους. Γι' αυτό, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η υπόθεση της αγωνιστικής ανασυγκρότησης των φοιτητικών συλλόγων είναι δική μας υπόθεση. Και θα προχωράει ταχύτερα όσο μεγαλώνει η συσπήρωση του μετώπου αγώνα σπουδαστών με νέους φοιτητικούς συλλόγους, νέους συνδικαλιστές και άλλους αγωνιστές φοιτητές. Γιατί η πείρα από την πάλη μας όλο το τελευταίο διάστημα ήταν αποτέλεσμα της συντονισμένης και οργανωμένης προσπάθειας του ΜΑΣ, των εκατοντάδων δηλαδή συνδικαλιστών και φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο πως αυτοί οι φοιτητικοί σύλλογοι ήχησαν τις ειρήνες του αγώνα σε κάθε πόλη, πήραν πρωτοβουλίες συντονισμού, έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο για να διαμορφωθούν επιθετικά αιτήματα απέναντι σε κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη όχι μόνο να υπάρχει, αλλά και να δυναμώνει, να διευρύνεται η πανελλαδική συσπήρωση που εκφράζει τη φωνή της ρήξης και της ανατροπής με στους φοιτητικούς συλλόγους. Τη στιγμή που η έλλειψη της ΕΦΕΕ και τα φαινόμενα διάλυσης των φοιτητικών συλλόγων βρίσκουν το φοιτητικό κίνημα ανοχήρωτο απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε. Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί είμαστε πολλοί οι φοιτητές που θέλουμε κάτι να κάνουμε, που δεν αντέχουμε να βλέπουμε τις σπουδές μας να καθυστερούν, τα δικαιώματά μας να σαρώνονται. Οι χιλιάδες που συμμετείχαν στα φοιτητικά συλλαλητήρια, στις υπόλοιπες δράσεις αυτού του διαστήματος, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, που συνέβαλαν στην οργάνωση του αγώνα παρά τους προβληματισμούς ή τις αμφιβολίες τους. Οι φοιτητές που πήραν πάνω τους τη διεκδίκηση στο έτος και στο τμήμα τους, συγκροτώντας επιτροπές, συμβάλλοντας τη διεκδίκηση για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όλοι εμείς είμαστε μια κρίσιμη δύναμη. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει το μαχητικό μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, που ενώνει τους φοιτητές στη συλλογική διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας κόντρα σε όσους μας τις στερούν, που πάει κόντρα στην καταστολή, στα παραμύθια των κυβερνήσεων και στην προσπάθεια συκοφάντησης και ενσωμάτωσης των αγώνων μας, που παλεύει για τη μαζικοποίηση των φοιτητικών συλλόγων με ζωντανή λειτουργία και μαχητική δράση κόντρα στο συμβιβασμό, που αντιμάχεται τον εκφυλισμό, την ανοργανωσιά για να αγκαλιάζει όλο και περισσότερους φοιτητές η δράση μας, όλους αυτούς τους φοιτητές που μένουν μακριά από τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Τώρα είναι η ώρα και μέσα από τη σημερινή συνάντηση, την ανταλλαγή πείρας, συμπερασμάτων για την πολύμινη προσπάθειά μας, να φτάσει πλατιά το κάλεσμα για την αύξηση της εισπύρωσης του μετώπου αγώνα σπουδαστών με νέους συλλόγους, επιτροπές και αγωνιστές φοιτητές. Καλές εργασίες.